Βρισκόμαστε στο e-brands της Τράπεζας Πειραιώς Ισοπελόκηπους, ένα από τα 3 πλήρως αυτοματοποιημένα καταστήματα της Τράπεζας στην Αττική. Μαζί μας ο κύριος Στέφανος Μυτιλινέος, αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας της Τράπεζας Πειραιώς. Κύριε Μυτιλινέε, ποια είναι η στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς με αυτά τα νέα πλήρως αυτοματοποιημένα καταστήματα που έχετε ανοίξει? Στη Τράπεζα Πειραιώς πάντα τα παραδοσιακά καταστήματα ήταν σημαντικό κομμάτι του τρόπου εξυπηρετούμε τους πελάτες και θα παραμείνει. Καταλαβαίνουμε ότι για πολύ κόσμο είναι μεγάλο βήμα το να πάνε από ένα παραδοσιακό κατάστημα στο ίντερνετ, το mobile banking με τη μία. Και το e-brands είναι κυρίως από πλευράς ιδιωτών για αυτούς. Είναι ένας χώρος που ενθαρρύνει το πειραματισμό, στελεχώνεται από συνεργάτες της τράπεζας που βοηθάνε τους πελάτες να δοκιμάσουν τις τεχνολογίες που υπάρχουν εδώ και να καταλάβουν με ποιο τρόπο τους ωφελούν σαν πελάτες με τις ανάγκες που έχουν. Και αυτό σε ένα χώρο που δεν τους φοβίζει. Έχουν την υποστήριξη των συνεργατών μας και η ίδια λειτουργικότητα των μηχανημάτων είναι τέτοια που τους βοηθάει. Και αυτά είναι και τα αποτελέσματα που βλέπουμε. Ποιες είναι οι καινοτομίες που μπορεί να βρει εδώ ένας πελάτης, τις οποίες δεν παρέχουν τα παραδοσιακά καταστήματα? Η τεχνολογία που κρύβεται μέσα σε ένα e-brands είναι μεγάλη. Αλλά πρακτικά αυτό που βλέπει ο πελάτης είναι πρώτα απ' όλα την αυαρχίδα μας, τον ταμείο από απόσταση, όπου μπορεί να κάνει συναλλαγή με έναν συνεργάτη της τράπεζας, έναν ταμείο, ο οποίος όμως είναι από απόσταση, αλλά λειτουργεί ακριβώς όπως θα έκανε κανονικά στο ταμείο. Αλλά ταυτόχρονα μπορεί από τα μηχανήματα να κάνει όλες τις παραδοσιακές συναλλαγές, αναλήψεις, καταθέσεις, όπως όμως και πιο πολύπλοκες, όπως π.χ. μπορεί να βγάλει μια προπληρωμένη πλαστική κάρτα και να τη πάρει μαζί του. Επίσης, ιδίως για τις επιχειρήσεις, υπάρχει και η δυνατότητα να κάνουν μεγάλες καταθέσεις μετρητών, όπως και νομισμάτων. Ιδίως για τα νομίσματα, είναι μια υπηρεσία που έχει το e-brands, το οποίο εξυπηρετεί πάρα πολλές επιχειρήσεις που έχουν κέρματα και μπορούν απλώς να τα ρίξουν, να καταμετρηθούν και να εμφανιστούν κατευθείαν στον λογαριασμό. Τα e-brands προσφέρουν κάποιες επιπλέον διευκολύνσεις στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Θέλετε να μας εξηγήσετε πώς λειτουργούν ακριβώς αυτές οι δυνατότητες? Βεβαίως, και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Να θυμίσω ότι τα e-brands τα σχεδιάσαμε έτσι ώστε να είναι προσβάσιμα σε όλους. Για τους τυφλούς, η υπηρεσία που έχουμε του ταμείου από απόσταση, επειδή βιντεοσκοπείται για λόγους ασφαλείας, καταγράφεται δηλαδή, σημαίνει ότι δεν χρειάζεται όταν μπουν στο κατάστημα να έχουν και ένα δεύτερο συνεργάτη μάρτυρα. Ο facilitator του καταστήματος θα τους βοηθήσει να πάνε αν δεν έχουν ξανάρθει στον ταμείο. Και επίσης ο ταμείος από απόσταση έχει επιγραφές Braille παντού. Για τους φοφάλαλους, αυτό το οποίο είναι πολλές φορές ιδανικό, αν μιλάτε νοηματική, είναι οι συνεργάτες μας να μιλάνε νοηματική. Επειδή στον ταμείο από απόσταση που είναι βίντεο μπορούμε να διοχετεύουμε την κλίση προς το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό μας, αυτό σημαίνει ότι οι κοφάλαλοι μπορεί να κάνουν τη συναλλαγή τους και όλη τη συνεννόηση με νοηματική. Τι ώρες μπορούμε να κάνουμε τις συναλλαγές μας στα e-brands? Τα e-brands δουλεύουν κανονικά 9 με 9 τις καθημερινές και 10 με 5 τα Σάββατα, καθώς και όλες τις Κυριακές που είναι ανοιχτά και τα καταστήματα. Και βεβαίως υπάρχει και ο χώρος που λέμε 24/7. Εδώ που είμαστε τώρα. Ακριβώς, όπου μπορούν να γίνουν οι συναλλαγές που γίνονται στα μηχανήματα όλο το 24ωρο κάθε μέρα. Ποια είναι τα επόμενα βήματα, κύριε Μυτιλινέ? Έχουμε σχέδιο ήδη για να ανοίξουμε άλλο ένα e-brands στην Γλυφάδα συγκεκριμένα. Ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα θα είναι κοντά μας. Όπως επίσης και του χρόνου, ελπίζω αρκετές τοποθεσίες και εκτός Αττικής, στις κυρίως μεγάλες πόλεις της Ελλάδας.